Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Magic Nick. Σήμερα πάμε να κάνουμε ένα καταπληκτικό κόλπο με δύο τράπουλες που βλέπετε εδώ μπροστά. Και πριν ξεκινήσουμε, θα χρειαστώ συγκεκριμένα τρεις θεατές. Μπορώ να το κάνω με έναν, με δύο ή με τρεις. Καλύτερα με τρεις θεατές. Που τους έχω εδώ μπροστά μου. Πήρα δύο τράπουλες παιδιά, εδώ πέρα, που βλέπετε όλα τα φύλλα μπερδεμένα. Όμορφα κορέα. Και πίσω από κάθε φύλλο κάθισα και έγραψα τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 52 σε κάθε φύλλο. Διαφορετικούς αριθμούς που τους βλέπετε εδώ. Δεν υπάρχουν δύο ίδια αριθμοί και στην άλλη τράπουλα τα ίδια παιδιά. Εντάξει, λοιπόν. Και τώρα τι θα ήθελα. Έχω εδώ τα φύλλα από τους αριθμούς στις δύο τράπουλες από το 1 μέχρι το 52. Θα πάμε στον πρώτο θεατή και θα το θέλω ο πρώτος θεατής να με πει έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 52. Έναν περιττό αριθμό. Δηλαδή που δεν διαιρείται με το 2. Αν πριν ξεκινήσουμε όλα αυτά, κάθισα εδώ και έκανα μία πρόβλεψη. Την αφήνω εδώ κάτω πριν. Θα τη δούμε αργότερα. Ξεκινάμε. Ρωτάω τον πρώτο θεατή μου να με πει έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 52. Έναν περιττό αριθμό που δεν διαιρείται με το 2. Παράδειγμα, όποιον θέλει. Μου λέει 31. Πάμε να βρούμε τον αριθμό 31 εδώ. Θα περνάμε όμορφα κορέα. Βλέπετε όλοι διάφοροι αριθμοί παιδί. Μου είπε αριθμό 31. Ό,τι θέλει ο θεατής. Εδώ. Τα αφήνω κάτω. Πάμε στο δεύτερο θεατή. Για να μην πάρει ένα περιττό αριθμό, θα ήθελα να πάρει έναν άρτιο αριθμό που διαιρείται με το 2. Δηλαδή έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 52. Τι μου είπε? 26. Πάμε στον αριθμό 26. Παιδιά, δεν σπρώχνω κανέναν. Ό,τι αριθμό θέλει. Δεν θέλει 26, θέλει 24, θέλει 22, θέλει το 2, θέλει το 8, όποιον θέλει. Από το 1 μέχρι το 52. Επιμένει 24. Πάμε να βρούμε το 24. Ό,τι πει ο θεατής. Τα βλέπετε εδώ, όλα τα φύλλα διάφορα αριθμοί παιδιά, που δεν έχουμε δύο φορές τους ίδιους αριθμούς. Αριθμός 24 είπε. Πάμε να βρούμε τον αριθμό 24. Δεν τον έχω εδώ. Πάμε να δούμε εδώ. 24. Ό,τι πει ο θεατής. Κάπου θα είναι. Λίγο υπομονή, θα το βρούμε. Ούτε εδώ, ορίστε, αριθμός 24, μας το ζήτησε ο θεατής. Επιλογή ελεύθερη παιδιά. Και για το τελευταίο θεατή θα το κάνουμε διαφορετικά. Θα ανοίξω εδώ τα φύλλα. Βλέπουμε τα φύλλα, διάφορα φύλλα. Και θα θέλω να επιλέξει ένα φύλλο ποιο θέλει αυτός. Ποιο φύλλο του αρέσει. Τι μου είπε, βαλές καρός. Πάμε να βρούμε τον βαλέ καρό. Παράδειγμα, το ρέζο βαλέ καρό. Πάμε να βρούμε το βαλέ καρό, παιδί. Ορίστε, ένας βαλές καρός εδώ. Τρεις επιλογές ελεύθερες, παιδιά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε όλα αυτά, κάθισα και έκανα μία πρόβλεψη. Η πρόβλεψη δικιά μου, παιδιά, γράφεται τα πράγματα εδώ. Βλέπουμε κάποια φύλλα και τα φύλλα που φαίνονται όμορφα κορέα έχουμε ένα 3 καρό, ένα 6 τριφύλλι και ένα αριθμό 28. Ο πρώτος θεατής μας είπε ένα περιττό αριθμό 31. Μπορούσε να πει όποιον ήθελε από το 1 μέχρι το 52. 31. Πίσω από τον αριθμό 31 ποιο φύλλο κρύβεται? Είμαι σωστός, το πρώτο φύλλο. Πρώτη πρόβλεψή μου είναι σωστή. Πάμε στο δεύτερο θεατή. Που το ζήτησα έναν άρτιο αριθμό που διαιρείται με το 2 και ήθελε το 24. Μπορούσα να πάρει όποιον ήθελε, παιδιά. Πίσω από το 24, τι αριθμό έχω? Το 6 τριφύλλι. Η δεύτερη πρόβλεψή μου είναι σωστή. Το τρίτο θεατής, ένα φύλλο ελεύθερο, όποιο ήθελε, επέλεξε έναν βαλέ καρό. Και πίσω από το βαλέ καρό, παιδιά, ποιον αριθμό έχει? 28. Η πρόβλεψή μου βγήκε σωστή. Πάμε για εξηγήσεις.
Πριν μπούμε στις εξηγήσεις, παιδιά, θα ήθελα να σας δείξω μία δεύτερη εφαρμογή πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το κόλπο που γίνεται στην πραγματικότητα. Φτάνουμε με την τράπουλα στο θεατή μας, στους θεατές μας, στους τρεις θεατές, άμα είναι παραπάνω, προσωπικά τρεις. Και λέμε, δείχνουμε την τράπουλά μας που γράψαμε τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 52. Βλέποντας τον πρώτο θεατή, του λέμε, μπροστά σου έτσι που σε βλέπω, βλέπω ένα παράδειγμα 3 καρό. Θα αφήσω την πρόληψη εδώ στην άκρη. Γράφουμε 3 καρό. Το πρώτο θεατή. Όπως που σε βλέπω, ένα 3 καρό. Πίσω από το 3 καρό. Εδώ, τα φύλλα που έβαλα διάφορους αριθμούς. Που είναι περιττός αριθμός. Που δεν διαιρείται από το 2. Μπορείς να μην πεις έναν περιττό αριθμό από το 1 μέχρι το 52. Μας λέει παράδειγμα 13. Ό,τι πει ο θεατής. Πάμε να βρούμε το φύλλο 13. Εδώ, με τους αριθμούς που τους βλέπουμε ξανά. Το κόλπο λογικά έτσι γίνεται. Ορίστε, τα αφήνουμε εδώ μπροστά. Για να μην πάρει ο δεύτερος θεατής έναν περιττό αριθμό που δεν διαιρείται με το 2, του ζητάμε να πάρει έναν άρτιο που διαιρείται με το 2. Έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 52. Ας υποθέσουμε, μας λέει 14. Πάμε να βρούμε τον αριθμό 14. Ορίστε. Εδώ. Και του λέμε πριν ξεκινήσουμε ότι στο 14, έτσι που σε βλέπω, βλέπω ένα 6 τριφύλλι. Παράδειγμα. Το γράφουμε εδώ στο χαρτί. Που έβαλε τον αριθμό 14 ο θεατής και ο πρώτος θεατής έβαλε τον αριθμό 13. Και πάμε στον τελευταίο θεατή και του λέμε να επιλέξει ένα φύλλο, όποιο θέλει αυτός. Ό,τι θέλει ο θεατής μας. Ας υποθέσουμε, παίρνει ένα 6 κούπα. Και έτσι που το βλέπουμε, λέμε ο θεατής, ο τελευταίος θεατής, επιλογή του ένα 6 κούπα εδώ πέρα και του λέμε ποιον αριθμό μπορεί να κρύβει και γράφουμε εμείς εδώ 28. Το κόλπο λογικά έτσι γίνεται, παιδιά. Και πάμε να δούμε τώρα τι προβλέψαμε. Φτάσαμε στον πρώτο θεατή και του λέμε, έτσι που σε βλέπω, βλέπω ένα 3 καρό στο πρόσωπό σου και μου είπες ένα αριθμό 13. Πάμε να το δούμε. Και βλέπουμε πίσω από το αριθμό 13 ένα 3 καρό. Πάμε στο δεύτερο θεατή που φτάνουμε σε αυτόν, έτσι που σε βλέπω για τριφύλλι, λέμε ιστορίες παραμύθια, μου είπες ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 52. Ποιον μου είπες? Το 14. Και βλέπουμε ένα 6 τριφύλλι πίσω από το 14. Και ο τελευταίος θεατής επέλεξε ένα 6 κούπα, που εμείς σαν μάγοι βάλαμε ένα αριθμό 28. Που βλέπουμε ένα αριθμό 28. Πάμε για εξηγήσεις τώρα. Για να γίνει το κόλπο, παιδιά, είναι δύο τράπουλες που έχει το ίδιο πάγος με μία τράπουλα. Τα εξηγήσαμε πριν αυτά. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη τράπουλα είναι μία τράπουλα κανονικά, όλα τα φύλλα, μία τράπουλα κανονικά, 52 φύλλα, με τα μπαλαντέρια μέσα 54. Πίσω στην τράπουλα κανονικά επιλέγουμε έναν αριθμό όποιον θέλουμε εμείς. Όπως είναι όλα εδώ τα φύλλα μπερδεμένα, εγώ κάθισα και έγραψα έναν αριθμό 28, γιατί γεννήθηκα 28 Μαΐου. Όλα τα φύλλα εδώ της τράπουλας της κανονικής έχουν έναν αριθμό 28, παιδιά. Τα 52 φύλλα. Έγραψα ένα 0 πίσω από το Joker. Θα σας πω γιατί. Έχουμε τη τράπουλα την κανονικά και το Joker. Και άλλη μισή τράπουλα αποτελείται, όπως το βλέπετε, από εξάρια και από τριάρια. Εντάξει, αυτά επέλεξα εγώ. Επιλέγετε όποια θέλετε εσείς. 26 εξάρια και 26 τριάρια. Και τι γίνεται? Πίσω από αυτά τα φύλλα έγραψα παράδειγμα 23. Το 23 είναι ένας περιττός αριθμός, δεν διαιρείται. Δηλαδή είναι ένα 3 καρό. 12 διαιρείται, είναι το εξάρι. 29
δεν διαιρείται είναι 3. 41 δεν διαιρείται είναι 3. Τι θέλω να πω. Επέλεξα δύο φύλλα. Ένα 3. Έναν περιττό αριθμό που δεν διαιρείται. Διαλέγετε όποιο φύλλο θέλετε. Τα 26 φύλλα θα βάλετε τους αριθμούς τους περιττούς εδώ πάνω. Από το 1 μέχρι το 52. Δηλαδή 1, 3, 5, 9 και πάει λέγοντας. Απάνω σε ένα τριάρι ή ένα φύλλο που δεν διαιρείται. Ένα εφτάρι, ό,τι θέλετε πάρτε. Ένα φύλλο που διαιρείται, εγώ πήρα ένα εξάρι, θα βάλετε τους άρτιους αριθμούς. Από το 1 μέχρι το 52. 2, 4, 6 και πάει λέγοντας. 43 δεν διαιρείται τριάρι. 27 δεν διαιρείται τριάρι. Άσος δεν διαιρείται τριάρι. 19 δεν διαιρείται τριάρι. 21 δεν διαιρείται τριάρι. 18 διαιρείται εξάρι. Ελπίζω να είμαι κατανοητός. Έχουμε όλα αυτά τα φύλλα τώρα. Εδώ μπροστά μας. Βάζουμε το τζόκερ εδώ κάτω. Περιμένετε μισό λεπτό να μην κάνω κανένα λάθος. Εδώ πέρα βάζουμε εδώ τα νούμερα, τα 20 αυτάρια. Και εδώ είναι τα νούμερα τα κανονικά. Ναι, το τζόκερ εδώ κάτω παιδί. Δηλαδή έχουμε όλα τους αριθμούς διάφορους εδώ πέρα, με τα 3 και τα 6. Το τζόκερ με τον αριθμό 0 το βάζουμε τέρμα κάτω. Και όλα τα άλλα φύλλα με τον αριθμό που γράψαμε εδώ πέρα, τα 3, την τράπουλα την κορονική μας, από κάτω. Εδώ. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το κόλπο. Έδειξα δύο μορφές. Η κανονική μορφή γίνεται πάνω σε ένα χαρτί όπως σας εξήγησα. Εγώ έκανα μια φωτογραφία. Και πάμε στη φωτογραφία, παιδιά. Αν το δείτε με μια τράπουλα, δεν θα πάρετε χαπάρι, παιδιά. Και αυτή η τράπουλα έχει μέσα 104 φύλλα, όπως θα σας δείχνω εδώ. Φτάνουμε στο τεράστιο. Βγάζουμε και την τράπουλα μέσα από το κουτί. Ένα κανονικό κουτί, παιδιά, που έχει μέσα 104 φύλλα. Λοιπόν, του δείχνουμε τα φύλλα εδώ μπερδεμένα, ομοθοκορέα. Δεν πάμε μέχρι το τέλος. Μέχρι να δούμε τον τζόκερ, παιδιά. Μόλις δούμε τον τζόκερ, από εκεί και πίσω μετά αρχινάνε τα εξάρια και τα μισά τα φύλλα που έχουμε. Εντάξει, δηλαδή προσοχή. Δείχνουμε περίπου τα μισά τα φύλλα ότι έχουμε μία τράπουλα μπερδεμένη. Εντάξει, εγώ τώρα το έκανα με 2. Και γυρνάμε και του λέμε, καθίσαμε και γράψαμε τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 52. Σε κάθε τράπουλα. Που είναι μία τράπουλα λογικά, στο πάθος. Που τα βλέπει εδώ ο θεατής μπροστά του. Ζητάμε τον πρώτο θεατή να πάρει έναν περιττό αριθμό από το 1 μέχρι το 52. Παράδειγμα, ελεύθερα, μας λέει 19. Κόβουμε περίπου εδώ και πάμε να βρούμε τον αριθμό 19, παιδιά. Ορίστε. Το βάζουμε εδώ μπροστά στο θεατή. Για το δεύτερο θεατή να μην πάρει το έναν περιττό αριθμό, του ζητάμε να πάρει ένα άρτιο αριθμό που διαιρείται με το 2. Και μας λέει, παράδειγμα, 4. Άντε, πάμε να βρούμε τον αριθμό 4. Ό,τι θέλει. Το ψάχνουμε όμως το κορέα. Βλέπει εδώ τα νούμερα όλα διαφορετικά και θεατής μπροστά του. Θα πάρει χαμπάρι ότι τα νούμερα είναι διάφορα. Αριθμός 4. Πού το 4 τελεία. Θα το δούμε. Εδώ υπομονή. Προσοχή να μην σηκώσουμε και γιατί μετά ξεκινάω όλα τα 28. Καταλαβαίνετε, παιδιά. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Ορίστε. Αφήνουμε τον αριθμό 4 μπροστά του. Και τον τελευταίο θεατή του ζητάμε να επιλέξει ένα φύλλο. Όποιο θέλει αυτός. Παράδειγμα, μας λέει το 9 κούπα. Άρα, εδώ. Επιλογή ελεύθερη. Και πριν ξεκινήσουμε όλα αυτά, παιδιά, έκανα μία πρόβλεψη. Που πίσω από την πρόβλεψη, ορίστε όμορφο κορέα, έγραψα ένα 3 καρό που έχει ένα αριθμό δεν ξέρω, ένα 6 τριφύλλι και ένα αριθμό 28. Εδώ πέρα, ελπίζω να φαίνεται καθαρά. Επέλεξα ένα αριθμό 19. Πίσω από τον αριθμό 19, 3 καρό. Επέλεξε ένα αριθμό 4. Το δεύτερο θεατή, ένα 6 τριφύλλι. Και ο άλλος επέλεξε ένα 9 κούπα που έχει τον αριθμό 28. Αυτό ήταν, παιδιά. Προσπάθησα να το εξηγήσω όσο καλύτερα γινότανε. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να το κάνω με μία τράπουλα, γιατί
Αν το έκανα με μία τράπουλα δεν θα καταλαβαίνετε τίποτα. Υπάρχει στα YouTube μερικοί που το εξηγάνε. Δύο άτομα το εξηγάνε συγκεκριμένο. Ένας είναι στα Ισπανιόλικα και ένας Γάλλος. Σας το λέω από τώρα. Όλοι οι άλλοι το δείχνουν το κόλπο, τρίλοζοι, αλλά δεν το εξηγάει κανείς. Πάντε δέστε το και πιστέψτε με, αυτή τη δράφουλα κάνετε 8-9 κόλπα κατακριτικά, σε ίδιο στυλ παιδιά. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση και να είστε όλοι καλά.